Thank you very much. And the next speaker is Mr. Arsenis for 1 minute. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε, το θέμα που συζητάμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά την λειτουργία εγκληματικών οργανώσεων με επίπτωση στις τοπικές κοινωνίες. Και πραγματικά η Επιτροπή πρέπει να σταματήσει να δίνει την εντύπωση ότι καλύπτει χώρες και εταιρείες και να κάνει μια σωστή λίστα με όλες τις χώρες και τα πλοία που συμμετέχουν σε τέτοιες παράνομες δραστηριότητες. Όμως θέλω να περάσω και σε ένα θέμα που αφορά την επικαιρότητα στη χώρα μου. Πριν από λίγες ώρες, η ελληνική κυβέρνηση ευνηδιαστικά ανακοίνωσε ότι στις 12 σήμερα το βράδυ κλείνει την ελληνική τηλεόραση, τη δημόσια τηλεόραση, όλα τα δημόσια κανάλια και όλα τα δημόσια ραδιόφωνα. Την ίδια στιγμή ιδιωτικοποιείται που ηγείται το νερό της πόλης μου, Θεσσαλονίκης και το νερό της Αθήνας, την ίδια στιγμή που ηγούνται σχολεία και δημόσια κτίρια. Κυρία Επίτροπε, ρωτάω την Επιτροπή ξεκάθαρα. Είναι εντολή της Επιτροπής και μέσω της Τρόικας να κλείσει σήμερα η κρατική ραδιοτηλεόραση? Είναι εντολή της Επιτροπής μέσω της Τρόικας να πουληθεί το νερό, τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια στην Ελλάδα? And next.